Γεια και χαρά στα φλεαράκια του καναλιού. Νίκος Console Hunter εδώ. Ναι, εγώ αυτός είμαι. Χωρίς γένεια και πιο μακριά μαλλιά. Σας φαίνεται περίεργο, ε? Εντάξει, και εμένα έρχεται να μου φαίνεται περίεργο. Αλλά έπρεπε να τα κόψω γιατί όταν αγκάλιαζα τον μπέμπι, τον ενοχλούσαν τα γένια. Και δεν ήθελα να ενοχλείτε. Οπότε τα έκοψα. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Εγώ, δηλαδή. Χωρίς γένεια και μαλλιά. Ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και βλέπω να είναι συχνά, ας πούμε, πόλος έλξης διάφορων συζητήσεων, είτε σε ομάδες, είτε σε κανάλια στο εξωτερικό, είτε και στο ελληνικό YouTube, έχει να κάνει σχετικά με το digital gaming εναντίον του physical gaming, έτσι όπως το έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι στις εποχές, τις χρυσές, ας πούμε, στην αρχή της Nintendo και της Sega, με τα χρόνια που περάσανε, πώς εξελίχθηκε το physical, δηλαδή το retail, οι συσκευασίες, πώς αλλάξανε, αν αρχίζανε να μειώνονται πράγματα, τι γινόταν στις συλλεκτικές κτλ. Και πλέον στην κατάσταση που υπάρχει αυτό με το digital gaming πλέον, μέσω Xbox Game Pass, άλλων υπηρεσιών κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να έχω δείξει στο κανάλι εδώ και αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και ένα χαλαρό βλογκάκι, γιατί σίγουρα ξέρω ότι ο κόσμος γουστάρει και τέτοιου είδους επεισόδια. Το θέμα είναι ότι για να κάνω τέτοιο επεισόδιο δεν είναι και το πιο τέλειο ή το πιο ιδανικό να το κάνω μόνο. Σίγουρα θα είναι να έχω και έναν καλό συνομιλητή δίπλα μου για κάτι τέτοιο και έχω στο μυαλό μου κάποιον. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το επεισόδιο είναι ένα, ας το πω, διαδραστικό επεισόδιο, καθώς θέλω σε αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ, θέλω και τη δικιά σας άποψη. Θέλω να δω δηλαδή και την άποψη του κοινού, της community, του Console Hunter, ας πούμε, του καναλιού αυτού. Θέλω να δω και τις δικές σας, παιδιά, απόψεις και γνώμες πάνω στο θέμα αυτό, physical vs digital κτλ. Και θα χαρώ πάρα πολύ, λοιπόν, να δω σχόλια αρκετών φίλων από εσάς. Λοιπόν, ποιος να έρθει, φυσικά βρήκα ποιος θα έρθει. Πάμε λίγο ένα teleport. Αυτό δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννη, καλώς τον, ρε. Τι έγινε? Πού είσαι εσύ? Σε πουτσες. Πού είσαι εσύ? Hello everyone. Αυτό είναι trademark. Trademark, ναι, κάτι θυμίζει. Ναι, εντάξει, οκ. Σε εσύ είναι το Death Star, βλέπω, με το teleport. Καλά, ναι, είναι που μεγάλο σκυλιά έχει στρογγυλέψει. Έχει στρογγυλέψει και το Death Star. Ναι. Και τέριαζε. Μάλιστα. Πάντα. Εντάξει, λοιπόν, εδώ σε φώναξα έτσι με το προσωπικό μου teleporter να κάνουμε ένα βλογκάκι έτσι λίγο χαλαρό σήμερα κτλ. Σχετικά με τον τίτλο που άκουσες ενώ γινόσουνα Warp. Ναι. Πώς θες να το ξεκινήσουμε, ρε φίλε? Θες να δούμε πρώτα το παρελθόν, πώς ήμασταν κάποτε, πώς το ζήσαμε σαν gamer στην αρχή και τώρα να δούμε πού είμαστε? Αυτό ωραίο είναι έτσι. Βέβαια θα μπορούσαμε και από το τέλος στην αρχή, αλλά πιστεύω είναι πιο ωραία η ροή έτσι όπως το λες, από την αρχή. Okay. Δηλαδή τι ήταν το βιντεοπαιχνίδι κάποτε στα χέρια μας όταν ήμασταν μικροί. Γιατί και εμάς κάποτε ήταν κάτι άγνωστο που ξαφνικά ήρθε στη ζωή μας. Ήρθε στη ζωή μας, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι, εδώ πάνω στο τραπέζι έχω βγάλει τελείως τυχαία, βαριόμαι να κάνω μεγάλο... Ναι. Έβγαλα κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία θα μας από δείξουν κάθε γενιά, κάπως τι γινόταν. Ναι. Από κάθε γενιά. Όμως, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή έχω τραβήξει, ξεκινάει αυτό το επεισόδιο, έχω ξεχάσει να φέρω κάτι, θα το φέρω τώρα. Λοιπόν, έφερα αυτό εδώ. Το γεννήθηκε τον Οκτώβρη, πριν βγει η ταινία, το οποίο είναι για Amstrad CPC 628 που είχες και εσύ, το συγκεκριμένο του 1985. Τότε, στις αρχές του γιατί το 85 σκέψου ξεκίναγε η Nintendo στην Αμερική με το NES και η Atari με το VCS το 2600 είχε αρχίσει να φθήνει. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το έφερα τώρα γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα που το θυμήθηκα από πίσω και το έφερα. Αυτό το κουτί τέλος πάντων είναι γενικά ουσιαστικά καινούριο και το βρήκα φέτος που ήθελα να πάρω τον Amstrad. Ήθελα να δηλαδή το συγκεκριμένο παιχνίδι να το βρω οπωσδήποτε. Και είναι καινούριο. Και θέλω να πω γιατί. Να πιάσουμε αυτό το κομμάτι, θέλω να δούμε λίγο τι έχει μέσα εν έτη 1985. Τι αντικρίζαμε. Εντάξει, βέβαια δεν ήταν σίγουρα έτσι όλα τα παιχνίδια. Απλά είχαν, ρε παιδί μου, αν θυμάσαι, μέσα μια δισκέτα υποτυπώδες μάνιο, αλλά δεν είχαν και ένα άδειο σίγουρα, δεν ήταν κανένα. Αυτό ήταν σε καμία περίπτωση. Ήταν απαγορευτικό. Ήταν απαγορευτικό. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει με το θέμα, ξέρεις τι, να το δείξω.
και χωρίς να κάνω και ζημιά γιατί είναι και άθικτα. Τελείως. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μέσα ένα classified, ξέρω εγώ, φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει, όπως βλέπεις, πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, δεν θα το ανοίξουμε, αλλά ένα παράδειγμα, είναι μια αφίσα, εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αφίσα που είναι το εξώφυλλο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αφίσα. Μέσα σε αυτό το φάκελο βλέπουμε command manual. Οδηγίες. Ναι, πολύ, κοίταξε τώρα. Ναι, σε μία γλώσσα, μιλάμε, όχι πολλές γλώσσες, ναι, τώρα, ναι, πρόσεξε, ναι, ναι. Είναι όλο αυτό το βιβλίο, παιδιά. 60-70 σελίδες. Ναι, είναι, όχι, είναι 50 σελίδες, ναι. Αλλά έχει μέσα τις φωτογραφίες του, τα πάντα του, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει κάποιες έξτρα λειτουργίες σχετικά, ένα άλλο manual μικρό, με το πώς χειρίζεται. Και έχει και αυτό. Να κάνω και μια παρένθεση τώρα σε αυτό που άρχισα να θυμάμαι. Τότε υπήρχε λόγος που υπήρχαν τα βιβλία, δηλαδή για να παίξεις το παιχνίδι έπρεπε να έχεις διαβάσει πρώτα το βιβλίο, ναι, τις οδηγίες. Ειδικά σε PC games, ναι, γενικά. Δεν είναι σαν σήμερα που ξεκινάς το παιχνίδι και σου λέει θα σου δείξω το πώς παίζεται, πάτα το α, κάνε μπροστά, κάνε εκείνο. Όλα αυτά έπρεπε να μπεις, να τα διαβάσεις πρώτα, να κάνεις τη μελέτη σου για να ξεκινήσεις το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε ένα χαρτί Sea Precognition, δηλαδή σου δείχνει τους εχθρούς του κόκκινου οκτώβρη στο παιχνίδι. Και πέρα από αυτό το κομμάτι που είναι όλα αυτά, τώρα σας μιλάω 1984-1985, έτσι, που είναι όμορφα, ωραία μέσα σε αυτό εδώ, μαζί με τη δισκέτα μέσα υπάρχει και μια ωραία καρφίτσα, ρε παιδί μου, ναι, που γράφει Red October Crew. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν ήταν κάποιο είδος συλλεκτικής έκδοσης, αλλά νομίζω ότι ήταν μια κανονική έκδοση ενός παιχνιδιού. Ναι, και εγώ νομίζω ότι έτσι, γενικά ήταν έτσι τα παλιά. Γιατί το θεωρούσαν όχι απλά κάτι στην οθόνη μέσα, ήταν και στα χέρια σου κάτι. Κάτι πιάσει, ναι. Ναι. Και αυτό σίγουρα το είναι ένα αντικείμενο, ναι, δεν είναι απλά κάτι ψηφιακό. Το γνωρίζουμε για τις Big Box εκδόσεις τότε στα PC που έχω και εγώ πάνω δεξιά, που τους έχω δείξει επεισόδιο, ότι θυμάστε παιδιά τα Big Box τότε είχαν μέσα, ειδικά, δεν μιλάω για 85, μιλάω για 95-2000 που τότε μεσορανούσανε, ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες. Θυμάσαι τα manual του Command & Conquer μέσα, τι γινότανε. Εντάξει, από PC gaming δεν είχα ασχοληθεί πολύ, αλλά είχα δει είχε κάποια. Πράγμα, ναι, ναι, είχε ναι, πράγμα. Οπότε λοιπόν, εμείς εντάξει, να μην το πάμε ότι είμαστε και τόσο παγιοί, δεν είμαστε τόσο παγιοί. Όχι, εντάξει. Παίξαμε. Και να είμαστε, ναι, τα έχουμε δει, τα έχουμε νιώσει, τα έχουμε αγαπήσει. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι το ψηφιακό, είναι απρόσωπο. Άλλο να το έχεις στο χέρι σου, άλλο να το έχεις στο γραφείο σου, να το βλέπεις σε κάποιο ράφι και να πεις ότι ξέρεις κάτι, για να θυμηθώ. Πώς γίνεται, ναι, αυτή η κίνηση ή οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Και μερικές φορές, π.χ. να σου πω εγώ λίγο πιο αργότερα, έτσι, σε εποχή Σεγκασάτουν. Okay. Να φέρω παράδειγμα το Virtua Fighter. Ναι. Το Virtua Fighter δεν ήταν σαν το Tekken που είχε κάποιες εισαγωγές και σου δείχνει μια σχετική ιστορία του κάθε χαρακτήρα. Όλα αυτά ήταν γραμμένα στο manual. Δηλαδή σε κάθε χαρακτήρα, ναι, έλεγε την ιστορία, ναι, του. Ποιος είναι, ναι, 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 τι κάνει. Ναι, π.χ. την Dural που είναι στο τελικό αρχηγός. Μέσα από το manual μάθαινες ότι είναι η μάνα του Καγιέ και του Νίτζα. Ναι, ιδάλλως δεν θα το ναι, μάθαινε στο ναι, ναι, in-game και αυτά. Τα ξέραμε οι περισσότεροι επειδή το είχαμε δεδομένο ότι ναι, θα το διαβάσουμε, ναι, γιατί αυτό είναι το βιντεοπαιχνίδι. Ισχύει. Είναι δύο κομμάτια, δεν είναι ένα, δεν είναι μόνο στην τηλεόραση, ισχύει, είναι και το κουτί και το manual. Ξέρεις τι, απλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εμείς, επειδή μετά ζήσαμε την αρχή της Nintendo και της Sega τότε, που ήταν οι δύο βασικές εταιρείες, εντάξει, υπήρχαν και άλλες εταιρείες τώρα, εντάξει, υπήρχε και η Atari και με τον Jaguar, θέλω να πω, δηλαδή και η Panasonic με Philips, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά, εγώ τώρα το ανοίγω την ανάποδη. Ο τύπος, τέλος πάντων, θυμάστε που παίρναμε τα πρώτα μας παιχνίδια, τα Game Boy, τα NES, τα Super NES. Μιλάω τώρα για το κομμάτι αυτό περισσότερο της Nintendo, γιατί εν αντιθέσει με τη Sega τα είχε σε ελληνικά, να, δηλαδή γινόντουσαν να, ελληνικές να, μεταφράσεις. Εδώ δηλαδή τώρα έβγαλα τελείως τυχαία ένα Batman Returns που έχω ελληνικό για το Super Nintendo, που το θεωρώ και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στο Super Nintendo και ειδικά σε Batman, γιατί είμαι μεγάλος Batman fan, ναι, και έχω πάρα πολλά παιχνίδια Batman στα περισσότερα φορμά. Οπότε θέλω να πω ότι τότε, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, το άνοιγες και μέσα
εκτός από την απαράδεκτη φάση του χάρτη νοικοκυριού της Nintendo που δεν της το συγχώρεσα ποτέ για αυτές τις γενιές, τέλος πάντων, έχεις πέρα από το παιχνίδι και τα λοιπά και τα διαφημιστικά μέσα, έχεις ένα ελληνικό manual, το οποίο φίλε εγώ τότε αυτά τα manual πραγματικά τα, ας πούμε εδώ, ολόκληρος πρόλογος, Gotham City, τα έπιανα, τα διάβαζα και ξέρεις τι, δεν τα έθαβα και δεν τα ξανά άνοιγα ποτέ. Μπορεί το παιχνίδι να το είχα τερματίσει. Αυτό. Αλλά μου βγάζει πρόβλημα να το ξανανοίξει. Ναι, να το ξανακοιτάξω και ξέρεις τι, πολλές φορές κάτι ας πούμε, μπορεί να μην είναι τόσο σημασία που να κόλλαγα κάπως το παιχνίδι και άνοιγα το manual. Όπως και στο Fortress of Fear που είπα στο περασμένο επεισόδιο του Retro Review, υπήρχε μια εικόνα που έδειχνε ένα secret σημείο που δεν το είχα ανακαλύψει και το manual μου έδωσε την ιδέα να πάω και να το ανακαλύψω ένα μυστικό πέρασμα. Οπότε θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, εμείς τότε όταν παίρναμε τα video games γουστάραμε πάρα πολύ και το περιεχόμενο. Και αυτό συνεχίστηκε, ρε παιδί μου, και τα επόμενα χρόνια. Και με PlayStation 1 και με Saturn, δηλαδή έχω φέρει να δούμε κάποια παραδείγματα. Να πω και κάτι άλλο τώρα που πάνω σε αυτό που είπες, ότι ξαναδιαβάζαμε και στη μέση του παιχνιδιού ή ξανακοιτάγαμε το βιβλίο. Ναι. Μου έχει τύχει πολλές φορές σε πιο καινούργια παιχνίδια, ναι, το οποίο θα το παίξω κάποια περίοδο, έχεις δει τις κινήσεις και πώς κάνεις, μερικές φορές είναι και κάποια πολύπλοκα πράγματα που μπορείς να πεκρούσεις, να κάνεις κάποια άλλη κίνηση κτλ. Την οποία στη δείχνει στην αρχή του παιχνιδιού ή σε κάποιο σημείο ενδιάμεσα. Το οποίο όταν δεν υπάρχει manual, και το παρατήσει το παιχνίδι για κάποιο λόγο, ας πούμε, και το πιάσει μετά 2 εβδομάδες. Ναι. Δεν θυμάσαι τις κινήσεις. Καλά, ναι. Οπότε δεν μπορείς να πας πάλι εκεί πέρα να δεις πού θα. Πρέπει να ξαναξεκινήσεις το παιχνίδι ή να βάλεις το YouTube και να ψάξεις να βρεις ξανά. Τώρα. Ενώ παλιά πήγαινε στο βιβλίο και έλεγες, α, αυτή η κίνηση που είναι, α, να τη εδώ πέρα, τσακ, κατευθείαν. Μπορούσες να συνεχίσεις. Τότε υπήρχαν αυτά. Α, οι οδηγοί. Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, αυτός είναι ο Αμερικάνικος, αυτός ο σπάνιος που είπα ότι θα δείξω. Αλλά τότε δηλαδή, κωδικούς, οδηγούς, έξτρα κινήσεις, τα βλέπαμε, παιδιά, μόνο σε αποκλειστικά, ας πούμε, στα περιοδικά. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλη λύση για το περαιτέρω. Ίσως τώρα να σχολιάσουν οι φίλοι πάνω σε αυτό που είπαμε, ότι εντάξει, αφού υπάρχει το YouTube, αντί για φυλάδιο, είναι ένα ψηφιακό μέσο που θα δεις από τους χρήστες. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι δεν είναι το ίδιο. Και εκτός ότι δεν είναι το ίδιο, και σε όλο τον πλανήτη δεν έχουν και όλοι πρόσβαση πάντα στο ίντερνετ. Να. Έτσι. Ενώ μπορεί να, κάποιος να έχει μια κονσόλα, εκεί που αν την έχει υπάρχουν ακόμα πολλοί που δεν έχουν ίντερνετ και μη φαίνεται περίεργο αυτό. Ναι, και σε κάποια χωριά, εντάξει, το όχι ότι. Ή δεν υπάρχουν καλές συνδέσεις. Να κάνεις να στριμάρει, να δει ένα βίντεο τώρα το gameplay. Ναι. Και να πεις ότι παίρνω την κονσόλα μου στις διακοπές, να κάτσω να παίξω εκεί πέρα, δεν είναι αναγκαστικά ότι πρέπει και καλά, ή σε ξανακάνα ξενοδοχείο. Ας πούμε να έχεις το Switch το φορητό και να πας να παίξεις εκεί πέρα, δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει σύνδεση. Ισχύει. Το θέμα τώρα ξέρεις ποιο είναι, ότι είδα να περνάνε τα χρόνια και όλο μειωνόταν. Όλο μειωνόταν. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν έχω τραβήξει κάποιο από 360 εποχή PS3, εκεί συνήθως υπήρχε ένα manual, ένα χοντρό manual στις περισσότερες περιπτώσεις. Και έκανα ένα διαφημιστικό μέσα της εταιρείας για άλλα παιχνίδια ταυτόχρονα που έτρεχε. Είχε κρατήσει την παλιά κοπή. Είχε κρατήσει, ναι. Μεγάλη διαφορά είχαν. Καταρχήν να δείξουμε, δείξε μια του Saturn το πώς ήταν, ας πούμε, τότε ένα παιχνίδι Big Box. Γιατί υπήρχαν Big Box Editions και στο Saturn. Δηλαδή, εδώ το manual είναι πιο βάρη απόλυτη. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο. Πράγμα. Είναι για το Soviet Strike τώρα συγκεκριμένα. Βέβαια είναι σε αρκετές γλώσσες. Ναι, είναι 84 σελίδες, ας πούμε. Αλλά είναι. Έχει 1, 2, 3 γλώσσες. Ακριβώς. Είναι βάρη, το έδινε μέσα αυτό το κομμάτι. Περιέχει όλα αυτά που χρειάζεται να ξέρεις. Ισχύει. Και σε τράβαγε να το διαβάσεις. Ναι. Και μετά προχώρησε, ρε παιδί μου, η φάση και το πιο πλούσιο περιεχόμενο. Βασικά οι συλλεκτικές, εντάξει, τα Steelbox εμφανιστήκαν Xbox. Ναι. Εποχή, το πρώτο Xbox γενικά. Και κάτι χάρτινα, σε χάρτινα, σε πιο πολλοί εκδόσεις. Στη γενιά PS3 και 360 άρχισε να γίνεται το Steelbook η καλή έκδοση που άμα ήθελες ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο θα έπρεπε να πάρεις τη Steelbook. Εδώ δηλαδή, τώρα έβγαλα πάλι random το Gears of War το 2, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο case, ας πούμε, έτσι. Και μέσα στο case υπάρχει αυτό που θέλει κάποιος να δει, δηλαδή υπάρχει τώρα βιβλίο, το άρθρο. Σκληρό, δεν το. Ναι, σκληρό. Βασικά υπάρχει
και μια και φωτογραφία και που ήταν μέσα στο παιχνίδι. Του Ντόμινικ, ναι. Τη γυναίκα, την, ο Ντόμ που του είχαν πάρει εξωγήινη τη γυναίκα, δηλαδή έχει τη φωτογραφία και έχει story, έχει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή είναι ωραίο, δηλαδή το έπιανες τότε, δηλαδή είχα ξετρελαθεί ρε παιδί μου, πολύ ωραίο και μαζί με το... Με όλα αυτά τα εξτρά, γιατί τις γέμισα και τις φωτογραφίες τώρα του Ντόμ, τις γέμισα δαχτυγίες, να πούμε, να μην αλλάξει ο Ντόμ, υπήρχε και ένα πάρα πολύ όμορφο steelbook. Έτσι, δηλαδή τα steelbooks στο PS3 και 360 άρχισαν να δίνουν πόνο. Βέβαια τα steelbooks έχουν κατηγορηθεί κάπως. Το οποίο και αυτό, να, sorry, να πούμε ότι και αυτό μέσα έχει πολύ χοντρό manual κτλ. Και είναι μια ωραία συσκευασία. Ναι. Έχουν κατηγορηθεί λίγο λόγω της φθοράς. Δηλαδή that's. Μπορεί να σκουριάσουν, να βγάλουν τελίτσες σκουριάς και οξείδωσης. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει και πώς τα προσέχει κάποιος. Ναι. Σίγουρα. Ναι, πιθανό. Ναι, ναι. Οπότε στο 360 είδαμε μεν πιο πλούσιες εκδόσεις και PS3, αλλά είδαμε ότι... Είναι κάτι ανάλογο του 1985, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι πιο βαρβάτο από αυτό που κάποτε υπήρχε. Ναι, απλά στη γενιά Xbox και π.χ. PS2 ή GameCube, που ήταν η περασμένη έκτη γενιά, δεν έβλεπες, ας πούμε, κάτι extreme, έβλεπες, ας πούμε, μόνο ένα manual μέσα. Ναι. Οπότε σε αυτή τη γενιά λίγο μας φέρανε τις πιο πλούσιες εκδοχές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχα πάρει και τη Halo 3 την έκδοση, την πλούσια, που είχες πάρει και εσύ τότε, σε ένα σου κόπηκε το CD στη μέση. Ναι. Είχα πορωθεί πάρα πολύ με αυτή τη συλλέκτικη, ρε παιδί μου, γιατί ήταν όντως πολύ εντυπωσιακή. Αλλά προς το τέλος της ζωής του, εγώ θυμάμαι γιατί το 360 ήταν η βασική μου κονσόλα, θυμάμαι ότι στο τέλος, τώρα δεν βγάλαμε παιχνίδια, θα το δείξουμε μετά αυτό, σε κάποια άρχισε να ψιλολείπει και το μάνα. Ναι. Έγινε ένα διφύλιγο. Ένα πολύ, πολύ απλό. Ναι. Οπότε και αυτό... Μη σου πω ότι ήταν απλά οι οδηγίες, η εγγύηση και αυτό δηλαδή. Αυτό, επιληψία. Δεν είχε σχέση. Ναι. Επιληψία. Και τότε θυμάσαι που λέγανε ότι στις επόμενες γενιές, αν θυμάσαι, είχε γίνει κουβέντα ότι θα σταματήσει. Για αρχή δεν το πιστεύαμε. Ναι, δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε εντάξει τώρα, φήμες. Ναι, και είχαμε πραγματικά ξενερώσει εμείς. Και τώρα ξέρεις τι, όταν λέω εμείς, δεν μας εννοώ μόνο σαν συλλέκτες που είμαστε π.χ. εμείς οι δύο. Σίγουρα κάποιος, ας πούμε, που μπορεί να έχει περισσότερα παιχνιδιά PS3, PS4 από εμάς και τα λοιπά, και αυτός σε θεωρείται κατά κορώνα, ας πούμε, συλλέκτης και μπορεί να έχει συνηθίσει και αυτό στο physical τόσα χρόνια. Οπότε δηλαδή δεν είναι για να μην μπερδευτούν τώρα κάποιοι ότι το physical θα λείψει μόνο στους συλλέκτες που ασχολούνται και με ρετρό και από τα παλιά τα χρόνια. Σίγουρα και κάποιος νεότερος που το έπαιρνε χειροπιαστό ξαφνικά τότε θα ξενέρωσε. Είναι όπως είπαμε λίγο και στην αρχή ότι έπαιρνες δύο πράγματα. Δεν έπαιρνες ένα. Ναι, ισχύει. Ήταν ωραίο ρε παιδί μου. Και μετά που πάμε στην επόμενη γενιά που ουσιαστικά η επόμενη γενιά ποια είναι. Ότι εγώ όταν πήρα το Xbox, παιδιά, εγώ τώρα θα πω για μένα προσωπικά, δεν ξέρω για σένα. Εμένα το μοναδικό μου digital παιχνίδι είναι το Battlefield 1 που ήταν δώρο μέσα στην έκδοση που είχα πάρει το Xbox One, το S, το 2017. Αυτό ήταν. Είναι το αυτό μόνο... είναι το παιχνίδι. Δηλαδή σε PS4, PS3, PSP και One και με Microsoft Gold και αυτά δεν έχω κανένα παιχνίδι που δεν έχω physical. Όχι ότι είναι κακό, γιατί ξέρω άλλους πλέον και ξέρω για πολλούς που είναι της ηλικίας μας που έχουν σπρώξει συλλογές, δεν έχουν πια τίποτα στα ράφια τους και βλέπω ας πούμε να έχουν 120 παιχνίδια, 200 παιχνίδια digital. Περασμένα στο δίσκο. Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή εγώ τώρα έχω μόνο ένα και πραγματικά δεν θέλω να έχω δεύτερο digital. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι πολύ άσχημο, δηλαδή αυτό είναι... Ναι. Σε πάει να το πετάξεις, δηλαδή να διαφορήσεις τελείως γι' αυτό. Δεν είναι απλά ένα χαρτονάκι και αυτό. Δηλαδή τώρα με τι να το συγκρίνω, με τι να το συγκρίνω από όλα αυτά τώρα. Και εδώ ξέρεις τι. Καμία σχέση. Ναι, δηλαδή και εδώ έβγαλα τυχαία και αυτή. Και στο PC νομίζω ότι τώρα πια υπάρχουν μόνο καρτελάκια. Ναι, καλά στο PC. Παίρνεις ένα καρτελάκι το οποίο είναι και το 1 τρίτο από αυτό σε μέγεθος και όλες έτσι απλά για να χωρέσει ο κωδικός. Ξέρεις τι, θέλω να σου δείξω εδώ ας πούμε αυτή που την πήρα το 2012 που βγήκε και το Heart of the Swarm, το δεύτερο κεφάλαιο του StarCraft 2 που συγκεκριμένα θέλω να πάρω για τις συλλεκτικές του πρώτου κεφαλαίου και του τρίτου που είναι το Wings of Liberty και το πρώτο κάπως το τρίτο τέλος πάντων. Αυτή η συλλεκτική εκτός ότι είχε πλούσιο in-game παιχνίδι και υλικό και μπούρδες ξέρω εγώ γιατί ήταν digital στα δίνει αυτά σε coach,
Είχε, εντάξει, okay, το παιχνίδι, όχι steelbook βέβαια, είχε soundtrack του παιχνιδιού. Να. 2012, δηλαδή είχε ένα πολύ ωραίο soundtrack. Blizzard, εντάξει, όχι, Blizzard, αυτά είναι μανούλα γενικά. Και είχε και αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, που πραγματικά τι να σου πω. Έσκασα τότε τα λεφτά, πόσο είχα δώσει για αυτήν, 80 ευρώ, 90, δεν θυμάμαι πόσο είχε το 2012. Τώρα τι να λέμε, δηλαδή... Εντάξει, artwork είναι, έτσι, δεν σου λέει τρομερά πράγματα. Ναι. Αλλά ήταν... Δεν είναι manual, είναι... Όχι, ναι. Είχα φωτογραφίες, σχέδια, προωθεί. Μέσα από το, ναι. Το σχεδιασμό του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Βλέπεις, είναι... δηλαδή αυτό είναι PC φάση, αλλά ναι. Παρόλα αυτά και το PC πλέον έχει ξεφτυλιστεί. Δηλαδή δεν βλέπεις πια, όπως πριν κάποια χρόνια, κάποιες εκδόσεις. Εντάξει, βγαίνουν και στο PC εννοείται οι συλλεκτικές κτλ. Αλλά δεν βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι για να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, το Steam στο ναι. PC. Εντάξει, το Steam, okay, έβαλε πολλές προσφορές, αυτό ήταν η μαγιά του. Πολλά παιχνίδια φτηνά, να το πούμε έτσι. Εντάξει, digital. Ήταν το τυράκι, ο τρόπος για να προσελκύσει κόσμο. Γιατί ναι. Πιστεύω άμα δεν είχε τη φτήνια μέσα για τα κόλπα αυτά, δεν θα ασχολιόταν και κανένας. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή όταν είναι να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα πάρω αυτό και αυτό, το χαρτάκι, ξέρω εγώ, στην ίδια τιμή, εντάξει, τι να το κάνεις αυτό, λες, ναι. Δίνω αυτό και τουλάχιστον έχω κάτι ωραίο να έχω, που βέβαια και αυτό, τώρα πια είμαστε σε αυτή τη φάση, αυτό. Το ανοίγεις και λες, αυτό okay. Μου το έφερε ο Γιάννης πριν, ας πούμε, το άνοιξα πριν, είναι καινούριο, μου το πήρα τα public προσφορά, ξέρω εγώ, το Crackdown 3 που δεν το είχα, και το ανοίγουμε και έχει μόνο το CD, δεν έχει καν το φύλλο, αυτό ναι, που ναι. Είχε κάποτε ένα φύλλο. Είναι εκτυπωμένο στο πίσω μέρος του εξωφύλλου. Ναι. Δηλαδή, μόνο το media, μόνο το CD πια, ούτε καν αυτό το ένα. Δηλαδή, ναι, τίποτα. Μας δείχνει ότι... Ούτε καν διαφημιστικό φυλάδιο για άλλα παιχνίδια, γιατί θυμάσαι δηλαδή Sega Saturn, Super Nintendo, είχανε. Όλα είχαν και φυλαδιάκι, αν όχι όλα, είχανε, ρε, που διαφήμιζαν και τα άλλα προϊόντα της εταιρείας ή της κονσόλας ή οτιδήποτε. Τώρα τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει καν. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή που ό,τι θες να το δεις μόνο στην τηλεόρασή σου, τέλος. Ναι. Στα χέρια σου θα πιάσει τίποτα. Και ξέρεις τι, δηλαδή ας πούμε ταυτόχρονα έχω τη συλλεκτική ας πούμε του Halo 5, γιατί όλα τα Halo έχω όλες τις εκδόσεις βασικά σε Steelbooks. Κανονικά πρέπει να κάνεις ένα επεισόδιο αποκλειστικό. Όλα τα Halo, θέλω, ναι, γιατί τα έχω και συλλεκτικές. Εντάξει, εδώ σκέψου δεν το έχω ανοίξει, αυτό έχει μέσα διάφορα... Manuals, εδώ έχει εντάξει άλλα manuals, εδώ περίεργα του παιχνιδιού και εδώ δείχνει είναι ο χάρτης πως να φτιάξεις τον αρχηγό ας πούμε του Halo 5, το οποίο φυσικά και δεν το έχω φτιάξει και είναι μέσα εδώ σε μεταλλικό, είναι δηλαδή μια μεταλλική κατασκευή. Βέβαια και πάλι νομίζω manual, έχει, σαν manual, ναι, έχει κάπου... Εντάξει, πολύ μικρό. Όχι. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Μπορεί να και το manual να μην υπάρχει. Ναι, μπορεί να είναι digital το manual. Ναι, ισχύει. Αυτό, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια εποχή που ακόμα και οι συλλεκτικές αρχίζουν και δεν έχουν το περιεχόμενο που θα έπρεπε να έχουν. Όχι, ισχύει. Γιατί και οι συλλεκτικές, δηλαδή τώρα, εντάξει, τώρα επειδή με το μωρό τους έχω κατεβάσει το game room, δεν υπάρχει πια και όλες οι συλλεκτικές είναι σε αποθήκη στο πατρικό. Ας πούμε τα Assassin's Creed, τα Pip-Boy, τα Batman, κάτι άλλο, όλα αυτά δεν έχει τίποτα μέσα. Να. Δηλαδή δεν υπάρχει όντως το βασικό, το manual, ρε παιδί, το υποτυπώδες. Θα έχει τις οδηγίες για το παιχνίδι. Ναι. Είναι το έχουν αγνοήσει τελείως. Οπότε κάναμε έτσι μια αναδρομή στο πώς ήταν, πώς φτάνουμε και τώρα από εποχή PS4 και Xbox One. Βλέπουμε βασικά, εντάξει, και στο PS3 και στο PSP γινότανε. Από εκεί ξεκίνησε με το PSN, από εκείνη την εποχή, με το Store. Πλέον, Xbox 360. Ναι, και εκεί εννοείται, που αγοράζαμε τα πρώτα DLC ιντερνετικά, υπήρχαν και προσφορές μετά, αλλά πιστεύω ότι το μεγάλο μπαμ έγινε PS4 από το 14, δηλαδή 14 και μετά. Εκεί έδωσε πάρα πολύ πόνο, δηλαδή άρχισε πολλοί κόσμος και ειδικότερα οι νέοι gamers. Ναι. Αυτοί άρχισαν να κατεβάζουν πολύ digital. Ναι. Και βέβαια το άλλο που κάνουν κάποιες εταιρείες είναι ότι δεν βγαίνει παιχνίδι σε δισκάκι.
σε δισκάκι. Ναι. Βγαίνει κατευθείαν digital που δεν μπορείς να το βρεις πουθενά άλλου. Ναι. Π.χ. το Tempo The Badass Elephant που είναι τη Sega. Που είναι ο ελέφαντας. Είναι χαβαλέ δίσκο, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. 2D platformer. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ναι. Το οποίο υπάρχει μόνο σε digital. Δεν θα το βρεις σε δισκάκι πουθενά. Ισχύει. Έτσι. Το οποίο κάνε λες, κάτι τέτοια, ναι. Πηγαίνουμε σε μια εποχή τώρα Xbox 360 ναι. που είχε βγάλει το Afterburner. Okay. Α, ναι, το, ναι, το θυμάμαι. Το ναι. Climax. Ναι. PlayStation 3 και Xbox 360. Μέχρι στο DS είχε μάλλον. Ναι. Το οποίο για μένα είναι από τα πιο ωραία Afterburner που είχαν βγει. Είχα κατεβάσει το demo στο 360. Ναι. Είχα σκοπό κάποια στιγμή να το πάρω. Mm-hmm. Αλλά είναι και από τα παιχνίδια που κράτησαν ελάχιστα στο store, γιατί υποτίθεται ότι όταν το έβγαλε η Sega λύγανε και τα δικαιώματα που είχε κάποια αεροπλάνα. Στο store μπαίνουν πολλά πράγματα για περιορισμένο διάστημα και, στην τιμή προνομιακή που δεν είναι πάντα η ίδια. Ναι. Ναι, ναι. Και ξαφνικά αυτό το παιχνίδι σβήνεται από το store, γιατί ναι. δεν ήθελε για τους δικούς λόγους η Sega να ανανεώσει τα δικαιώματα. Ναι. Έτσι, οπότε κατεβάζει το παιχνίδι και όποιος κατέβασε, κατέβασε. Ναι. Ό,τι και να κάνεις εσύ τώρα, δεν μπορείς να το βρεις πια. Μόνο όποιος το είχε κατεβάσει. Ναι. Άρα πηγαίνουν σε μια λογική ότι ξέρεις κάτι παλιότερα, δηλαδή είχα το Halo το 5 σαν παράδειγμα, έτσι, να πούμε το Survey Strike. Ναι. Εντάξει, δεν το πρόλαβες εσύ για τους δικούς σου λόγους και θες να το πάρεις μετά από 5 χρόνια, μετά από 2 χρόνια. Το βρίσκεις. Το βρίσκεις. Καλά, εδώ και παιχνίδια μεταχειρισμένο. Έχει πέντε παιχνίδια που βγήκαν πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε. Θα βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και για σπάνιους τίτλους θα πεις ότι θα τα δώσω τα λεφτά μου να γίνει. Ναι. Στο digital, στο digital χάνονται. Ναι. Πάει. Βέβαια, πηγαίνουμε στην οτροπία και στη σκέψη τώρα ότι το digital προωθεί την πειρατεία. Γιατί, περίμενε. Εντάξει, ναι, για αυτή πες. Τη στιγμή, για ναι. να βρω εγώ θέλω να παίξω το Afterburner Climax που είπαμε. Κόλλησε. Έτσι, κόλλησα, ναι, είναι ένα καλό παράδειγμα. Okay. Έτσι. Ο μόνος τρόπος να το παίξω, εγώ προσωπικά, έτσι, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το κατέβασε στην περίοδο που ήταν, είναι να τσιπάρω ένα Xbox, να το βρω πειρατικό και να το περάσω στην κονσόλα μου. Ναι. Ο μόνος τρόπος. Ναι, εντάξει, δεν έχει άρα άλλο. Η ίδια η εταιρεία με προωθεί να μπω σε μια τέτοια διαδικασία για να βρω ένα παιχνίδι που γούσταρα. Ναι. Οπότε πιστεύω και η νέα γενιά, έτσι όπως το πάει, άμα πούμε ότι στο PlayStation 5 και στο Xbox X, δεν ξέρω πώς έχει ονομαστεί Series πια. X, ναι. Series X, ναι. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μας προωθούν προς τα εκεί. Δηλαδή, άμα. Ότι πάει για εκεί, πάει. Ναι. Και το βλέπουμε. Αυτό. Δηλαδή, ποια θα είναι η διαφορά εμένα, ναι, να έχω ένα χακαρισμένο PlayStation 5 που να του περνάω σε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο τα παιχνίδια για να παίζω από εκεί. Καμία διαφορά απολύτως. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος που θα πληγώνεται είναι η ίδια η εταιρεία. Γιατί ναι. εγώ θα τα παίρνω τσάμπα μέσα από torrent ή ό,τι άλλο θα έχει βγει τότε. Εντάξει, δηλαδή, υπάρχουν απώλειες. Στο software ναι. πάντα υπήρχαν πριν και όμως, θα υπάρχουν. Ναι, πριν όμως με το κουτί και με το δισκάκι έλεγες ότι τουλάχιστον κάτι έχω. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Και είχες μια νοοτροπία ότι ξέρεις κάτι, εντάξει δεν θα μπω στην πειρατεία γιατί γουστάρω να έχω και αυτό, να το έχω το βιβλίο. Που από τότε που κατεργήσαν το βιβλίο αρχίζεις και... Εγώ τουλάχιστον με αυτό, ναι, χαϊέμαι ναι. φίλε. Και σου λέω ότι δεν μπορεί να το άνοιγα τώρα σε αυτή τη φάση. Στη σημερινή ναι. καθημερινή μου ζωή να ανοίγω να διαβάζω τα βιβλιαράκια όπως μικρός ναι. αλλά και μόνο που δεν βλέπω καμία αναφορά σε ναι. υλικό με χαλάει, είναι αλήθεια. Και ακόμα και αυτό ναι. είναι μια κοροϊδία. Okay. Γιατί το CD από μόνο του μπορεί να έχει και το μισό παιχνίδι. Ναι, γιατί το έτσι, κατεβάσεις. Ή σε beta έκδοση και τα λοιπά. Όποιο παιχνίδι και να βάλεις θα πρέπει να κατεβάσεις και άλλα 20 γίγα ναι, από το ίντερνετ ναι. ναι. και να πεις, άρα το CD γενικά, τι το έχω. Το έχουν, ναι. ναι. Σε σπρώχνει. Σε σπρώχνει στο digital, το έχουν κάνει. Και η περασμένη γενιά μας έδειξε ναι. ότι πλέον τα παιχνίδια είναι θα εξαρτώνται αποκλειστικά με microtransactions, με DLC, καλά, ναι. με μία απλή έκδοση, με gold edition, με ναι, ultimate ναι, ναι, edition, ναι, ναι, ναι. με collectors 1, collectors πιο πλούσια. Ναι, δηλαδή ναι. τα Assassin's Creed βγαίνουν σε 7 editions, 6 ναι, ξέρω, ναι, ναι. δηλαδή λίγο κουραστικό για το καταναλωτή αυτό. Ναι. Ή το κολπάκι ας πούμε, π.χ. στα fighting ας πούμε, σου βγαίνει το fighting με 15 χαρακτήρες.
που στην προηγούμενη γενιά είχε 30. Ναι, πάμε, Mortal Kombat. Ναι. Πρέπει να κατεβάσεις το Season Pass, να το διπλοκληρώσεις, να το τριπλοκληρώσεις, το 2, ναι, ναι, το 3, για να φτάσεις στο σύνολο των χαρακτήρων. Εντάξει, εκεί τώρα που θα έχεις παλιότερα. Πάμε σε άλλη κουβέντα γενικά, ότι τις, ναι, με τα DLC εδώ και 10 χρόνια σχεδόν γίνεται ζημιά. Ναι. Εντάξει, μην το πάμε εκεί, γιατί... Εντάξει. Έχω πληρώσει και εγώ DLC, ναι, ναι, γιατί μου άρεσε το παιχνίδι. Καλά, εννοείται. Και ήθελα να το βέβαια παίξω. Έχω ακούσει και μια γνώμη πάνω σε αυτό, ναι, ότι αναγκάζονται οι εταιρείες και καλά να το κάνουν, επειδή τα έξοδα ενός παιχνιδιού, κάποτε ένα παιχνίδι μπορεί να το φτιάχνει σε ένα εξάμηνο. Τώρα ναι, μπορεί να πάρει 3 χρόνια. Ναι. Έτσι. Εντάξει, τα έξοδα παραγωγής, ναι, εννοείται, είναι μεγάλο. Όταν το παιχνίδι των 6 μηνών είναι το ίδιο με τα 3 χρόνια, είναι παράλογο, οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να βγάλουν τα τέτοια. Ναι, οπότε έχει και ένα δίκιο πάνω σε αυτό, ναι, αλλά εντάξει, είναι ανάλογα... Το πώς το βλέπει ο καθένας τώρα. Πώς το βλέπει. Κοίτα, εγώ δεν το κάνω σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στα παιχνίδια που γουστάρω, ναι, δηλαδή ας πούμε, για να το πω και αυτό, εγώ ας πούμε είχα παίξει το Fallout το 4, γιατί είμαι τρελός Fallout fan, το είχα παίξει το πίσω όταν βγήκε. Mm. Το είχα παίξει ας πούμε τότε με συγκεκριμένο playstyle, είχα διαλέξει συγκεκριμένες παρατάξεις. Ναι. Πέρυσι πήρα τη συλλεκτική του 4, η οποία όμως δεν είχε season pass μέσα, ενώ οι περισσότερες συλλεκτικές έχουν season pass. Ναι. Τέλος πάντων ξαναξεκίνησα πριν κάνα μήνα το Fallout το 4, αφού ξαναέπαιξα το Fallout 56 με το τελευταίο DLC που είχε βγάλει δωρεάν, γιατί έχει κάνει πατάτα με το Fallout 76. Τέλος πάντων και πορώθηκα, ξαναμπήκα στο Fallout 4, το οποίο το έπαιξα πολύ ευχάριστα εν έτη 2021, και μου βγάζει ξαφνικά στο Xbox, το, επειδή έχω Gold Syndrome, μου βγάζει το Season Pass που μέχρι πρόσφατα που το είχα δει είχε 45 ευρώ, μου το βγάζει 5 ευρώ. Να. Τα 6 DLC. Ψστ, με τη μία. Να, να. Και θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια παιχνίδια που γουστάρω, αργά ή γρήγορα, αν δεν πήρα τα DLC τους, δεν τα είδα, είναι αναπόφευκτο ότι δεν θα τα, ότι δεν να, θα τα να, χάσω. Να. Άρα θα πληρώσω είτε περισσότερα είτε λιγότερα. Να. Είναι ένας τρόπος τώρα αυτός να σε κρατάει βέβαια και στο να, παιχνίδι. Από το να βγει μια συνέχεια, σου λέει πάρε DLC. Ναι, 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 και το βάζεις το ίδιο το παιχνίδι. Δώσ' του λίγο, βάλ' σαν το... expansion που κάνανε, ναι, κάποτε στο PC. Βάλ' το λίγο στο τέτοιο, στο να το κρατήσεις στη ζωή για, ναι, λίγο, ναι, ακόμα, ναι, σαν να πει, ναι, εδώ τι, τσ, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ξέρεις τι με παραξενεύει. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου, γιατί εγώ έχω σχηματίσει μια γνώμη. Είπαμε, ρε παιδί μου, ότι στην περασμένη γενιά έχει ξεκινήσει πολύ το digital, με τα PS Store και τα λοιπά. Θέλω να πεις τη γνώμη σου για αυτό το μεγάλο εγχείρημα που έχει κάνει και έχει πετύχει η Microsoft με τον Phil Spencer σχετικά με το Game Pass, το οποίο έχει καταφέρει και, ναι, έχει ανεβάσει τρομακτικά τις πωλήσεις γενικά των, ναι, Xbox και έχει ανεβάσει τη δημοτικότητα. Το μισό. Προσωπικά το που μισό. Που είσαι ένα Xbox άγγελος. Ναι, 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 ναι. Να σου πω λίγο τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Ναι. Για αρχή θεωρώ ότι είναι αέρας κοπανιστός. Εντάξει. Μαζί σου. Κοίτα. Ναι, ναι, και συμφωνώ, κάποτε συμφωνώ, και, και περίοδο PlayStation 2 π.χ. πήγαινε στο Video Club και νίκιαζες ένα παιχνίδι να το παίξεις μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, το τερμάτιζες, δεν το τερμάτιζες και μετά το πήγαινες πίσω και τέλειωσε, δεν το έχεις. Αν σου άρεσε το αγόραζες. Αυτό. Αν σου άρεσε. Είναι κάτι παρόμοιο και αυτό. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι... Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Το έχεις δοκιμάσει, για... έχεις βάλει προσφορά καθόλου. Όχι, δεν έχω βάλει. Αν αλλά... μια φορά σου είπα υπάρχει ένα deal και το στείλες σε έναν άλλον. Αυτό, αυτό ήταν... Και έφαγες και την κανονική χρέωση μετά. Μεγάλη φόλα. Κάτσε να τα αναφέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Μου βγάζει προσφορά. Ας πούμε, πάρε με ένα ευρώ, τρεις μήνες προσφορά. Στο είχα πει εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, οκ, να πάω και το λέω σε ένα φίλο. Και του λέω βάλε και μπες και εσύ είναι με ένα ευρώ και μου λέει δεν το βρίσκω ρε φίλε μου, λέει δεν μου το εμφανίζει και του λέω βλέπω την επιλογή που είχε κάτω στο Send, send gift, send gift. Yeah, yeah. Και καλά την προσφορά και τα λοιπά, λέω εντάξει θα πληρώσω το ένα ευρώ, θα το στείλω και όλα καλά, άσε μην ψάχνεις του λέω, λέω ένα ευρώ, ναι, nice, ένα ευρώ είναι, θα σου στείλω εγώ και το στέλνω και βέβαια είχε τόσα πολλά. Δέχομαι, 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 ναι, αξενά, ναι, αξενά, εντάξει, ναι, okay. Και στο τέλος, στο τελευταίο είχα συνηθίσει πάταγα, πάταγα και εκεί που πατάω το τελευταίο βλέπω 34 ευρώ, πώς είχε πάει. Και λέω είδα καλά και πηγαίνω και βλέπω ότι μη είχε χρεώσει επειδή το έστειλα σαν gift σε άτομο που δεν του είχε εμφανιστεί προσφορά. Με χρέωσε σαν τρεις μήνες κανονικούς. Βασίλη, εντάξει, δεν έβαζες ποτέ μεγάλη φόλα. Έβαλε μετά, του έβγαλε αργότερα. Μετά, και, μετά, ναι, 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 του εμφάνισε. Okay. Δύο μήνες μετά, να φανταστείς. Ναι.
Αλλά την πάτησες. Ναι, τότε νόμιζα ότι εφόσον το βγάζεις εσένα, το βγάζεις εμένα, το βγάζεις όλους. Τέλος πάντων. Αλλά, πηγαίνει... αλλά γιατί το μισείς το Game Pass, π.χ. Την οτροπία μισώ, δηλαδή, ότι ξέρεις κάτι, κατά μία είναι ότι ξεφτιλίζεται και το ίδιο το βιντεοπαιχνίδι. Δηλαδή είναι όπως είπαμε για την πειρατεία που έχουμε ξαναμιλήσει για την πειρατεία. Η πειρατεία κατά βάση δεν είναι κάτι κακό για εμάς σαν χρήστες. Έτσι για τις εταιρείες που μπορεί με τον τρόπο μας να τις κλείσουμε επειδή ναι. δεν αγοράσαμε. Ναι. Αλλά για εμάς δεν είναι κάτι κακό. Αλλά ταυτόχρονα είναι ότι φθήρεται η έννοια του βιντεοπαιχνιδιού. Δηλαδή όταν θα θες εσύ, έχεις ένα περιορισμένο χρηματικό ποσό και λες ότι ξέρεις κάτι κάνει 30 ευρώ αυτό. Θα το ψάξεις πολύ και θα δεις. Θα τα δώσω σε αυτό το παιχνίδι, το αξίζει, θα απορρίψεις κάποια παιχνίδια που δεν φαίνεται να είναι στο κόσμο σου και τα λοιπά. Θα κάνεις μια μελέτη, δηλαδή πριν να αγοράσεις αυτό το παιχνίδι μπορεί να σου πάρει και 2 εβδομάδες. Για να το ψάξεις και να πεις αυτό θέλω πραγματικά. Και θα το πάρεις και θα αφοσιώσεις χρόνο πάνω σε αυτό, γιατί δεν έχεις να πάρεις και δεύτερο σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Καλά, και οπότε το ευχαριστιέσαι και περισσότερο, το αγαπάς και περισσότερο και... πώς το λένε, ασχολείσαι με αυτό. Ναι. Ενώ όταν έχεις μια πλειάδα και έχεις δωρεάν, ας πούμε, γιατί το 1 ευρώ είναι σχεδόν δωρεάν, έτσι. Έχεις ναι, 50 παιχνίδια. Έχω κάνει, ναι. Ναι, έχεις παιχνίδια, 50 παιχνίδια, ξαφνικά γίνονται όλα αδιάφορα. Γιατί λες, θα ρίξω μια ματιά σε αυτό, μια ματιά σε εκείνο, μια ματιά στο άλλο και δεν. Πώς το λένε, είναι σαν demo πια. Εντάξει, εκεί μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι του χρόνου. Ναι. Τι χρόνο ελεύθερο έχεις. Καλά, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το Xbox Game Pass είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα η οποία απευθύνεται για μένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Mm. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω δοκιμάσει 2 φορές, δοκιμαστικά γιατί έχει βγάλει 2 φορές την προσφορά με το 1 ευρώ για 1 μήνα τη μία και για 3 μήνες τη δεύτερη. Και επειδή είχα Xbox Gold ήδη εγώ, μου το έκανε κάπως Xbox Game Pass Ultimate. Μου έκανε δηλαδή κάποια σκηνικά παραπάνω. Το θέμα ποιο είναι, ότι είδα τι έπαιζε, κατέβασα 15 παιχνίδια που ήταν του 50 ευρώ. Mm. Δηλαδή ας πούμε είχε το Gears of War το 5, που τότε μόλις είχε βγει. Ωραία, και που γινόταν 50-60 ευρώ. Κατέβασα κάποια άλλα, κατέβασα το Forza το 7 ας πούμε που δεν το είχα, που έπαιζε και αυτό τότε στα 40-45 ευρώ. Να. Δηλαδή κατέβασα καμιά 10-15 παιχνίδια που ήταν όντως ακριβά και δεν μπορούσα να τα πάρω όλα μαζί με τη μία ας πούμε. Πορώθηκα που έβλεπα αλφα-αλφα παιχνιδάρες, γιατί έχει κάνει τουλάχιστον και αυτή τη συμφωνία, έτσι, ναι, ναι. Με τα, ειδικά με τα δικά της τα στούντιο, σου βγάζει όλα τα καλά με τη μία, με τα third party λίγο είναι πιο ζώρικο. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι στην πρώτη ας πούμε φορά το δοκίμασα στον ένα μήνα, κατέβασα 10 παιχνίδια, δεν τερμάτισα ούτε το ένα. Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω έχει να κάνει ο χρόνος και ναι, το κοινό. Και εκεί είναι αυτό που δεν συμπλήρωσα εγώ, που είπα το μισό, είναι ότι μετά τα χάνεις, τελείως. Ναι, πρέπει να έχεις ένα συνδρομή. Αλλά και τα χάνεις όμως, γιατί αλλάζουν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε να. Δεν σου μένει. Δηλαδή, όταν θα θες να ξαναβάλεις το Crackdown το 3 π.χ. μετά από 2 χρόνια. Ναι, δεν το έχεις. Πούντο. Οπότε για να πούμε έτσι. Δηλαδή και τη δικιά μου άποψη, εγώ πιστεύω ότι το Game Pass είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έβαλε τη Microsoft ξανά να γίνει λίγο ανταγωνίσιμη σχετικά με τη Sony, αλλά απευθύνεται για μένα περισσότερο σε πιτσιρικάδες που δεν τους νοιάζει το collecting και για να... που θα το τερματίσουν και μετά θα πάνε να το δώσουν στο public για 2 ευρώ. Μπράβο. Ή όχι μόνο πιτσιρικά, γιατί μπορεί να παρεξηγείται το να βλέπει κάποιο που είναι 30-35 χρόνια και να πει: ω παρεφίλε, και εγώ το κάνω, δεν είμαι πιτσιρικά. Αυτό είναι και στην ηλικία μας. Όταν ήμασταν εμείς στα 20, ας πούμε, υπήρχαμε εμείς και υπήρχαν και αυτοί από τότε, ας πούμε. Που οπότε θεωρώ ότι θα το δανειζόντουσαν και μετά δεν θα τους ενδιέφερε ποτέ να το ξανα. Και ξέρεις γιατί λέω πιο πολύ και για πιτσιρικάδες τυχόν, είτε για φοιτητές π.χ. Γιατί όταν έχεις μια ιδοσία να έχεις κατεβάσει τόσα πολλά παιχνίδια, πάει να πει ότι έχεις και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Που κι εγώ κάποτε, σαν φοιτητής, είχα ελεύθερο χρόνο και μπορεί να έπαιζα στο PC 12 ώρα, 10 ώρα τα καψίματα. Και, δηλαδή τα έχουμε κάνει όλοι αυτά, απλά δεν απευθύνεται για όλα τα κοινά. Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, δουλειά, μωρό, οικογένεια, δεν μπορώ να κάτσω να. Δεν μπορώ να επενδύσω στο Game Pass. Γιατί θα το πληρώνω και δεν θα έχω τερματίσει ένα παιχνίδι. Οπότε προτιμώ να πάω να αγοράσω το physical μου και πίσω παιδιά, εντάξει αυτά εκεί είναι τα Xbox μου τα παιχνίδια μαζί με τα Steelbooks αυτά, είναι πόσα είναι τώρα, 35, δεν ξέρω πόσα είναι. 10 δεν τα έχω παίξει σίγουρα. Ναι.
Ναι, οπότε εντάξει, ξέρεις ναι, τι λέω, δεν θα αγοράσω άλλο παιχνίδι. Θα παίξω κάποιο από αυτό εκεί μια μέρα, ναι, όταν θα τελειώσω κάποια άλλα 3-4 τέτοιο δίσκος και μετά θα παίξω. Οπότε έτσι αποφάσισα εγώ προσωπικά να μην ξαναασχοληθώ με το Game Pass, δηλαδή και προσφορά να το βάλει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το βάλω γιατί ξέρω ότι θα κατεβάσω παιχνίδι που δεν θα παίξω. Και σκέψου και τ' άλλο τώρα. Που και είπα... να τα χάνεις. Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Αυτό είναι το πιο... Και σκέψου το άλλο που είπαμε από θέμα εταιριών και πιστεύω ότι δεν θα κρατήσει πολύ γιατί... πες παράδειγμα το Halo π.χ. Κοίτα, για τα δικά της studios η Microsoft δεν νομίζω ότι... Δηλαδή ας πούμε το Halo Infinite και το Forza το Horizon το 4 θα είναι game pass day one. Εντάξει, ναι. Στα δικά της. Ας πούμε κάτι άλλο από μια ξέμπαρκη εταιρεία. Ναι, δεν σου λέω το Resident Evil το 8 ότι μπήκε game pass. Ή... Δεν μπήκε αυτός. Ναι, πες το Red Dead Redemption που πήρε πόσα χρόνια να φτιαχτεί, έτσι. Που όπως πριν λέγαμε ότι κάπου γίνεται απαραίτητο να υπάρχει το DLC για να καλύψουν τα τεράστια έξοδα που έχουν κάνει. Όμως δεν έβγαλε. Φαντάσου τώρα εσύ... DLC. Ναι. Έβγαλε μόνο το online που μπορείς να ασχοληθείς στο online. Αλλά φαντάσου τώρα όταν θα πιάσει μια εταιρεία και μπορεί να το κάνει και η Sony και οτιδήποτε και σου λέει με ένα ευρώ θα έχεις ένα ολόκληρο μήνα να παίζει αυτό το παιχνίδι και άλλα 10. Εντάξει, αυτό είναι σαν μια φορά στην προσφορά έτσι, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Η κανονική χρέωση είναι 13 ευρώ το μήνα. 13, πάλι αυτό είναι λίγο. Ναι, έτσι, δεν είναι πολύ το ποσό. Ναι, 13 ευρώ για 20 παιχνίδια να πούμε, να πούμε 50, εντάξει, για 20 παιχνίδια που θα πρωτομοιραστούν. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι και όλα τα παιχνίδια κορυφή. Υπάρχουν μέσα και πολλά indie. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι ότι τα indie δεν είναι καλά, είναι πολλά. Υπάρχουν που είναι κάποια καλά, που είναι φανταστικά. Ναι. Και... αλλά υπάρχει και σαβούρα full. Σίγουρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ας πούμε, η Microsoft σου δίνει και κάθε μήνα με την Gold Syndrome 3 παιχνίδια, ας πούμε. Ναι, ναι. Ξαναπάμε στο ποιος θα πρωτοπληρωθεί και πώς θα βγάλει τα έξοδα της μια εταιρεία που δούλεψε σε ένα παιχνίδι 3 παράδειγμα χρόνια, έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, αυτό δηλαδή τώρα εμένα, καταστρέφει κάπως. Εμένα σαν τελευταίο αποδέκτη και σαν gamer. Εντάξει, δεν σε απασχολεί. Τα παπάκια μου. Ναι, αλλά άμα πάμε σε περίοδο Dreamcast. Τους πληρώνουμε τόσα χρόνια. Ναι. Τους ακριβοπληρώνουμε και δεν μιλάω για την Nintendo που έχω σταματήσει να την υποστηρίζω. Την Nintendo την πληρώνουμε και τώρα στα ρετρό δεύτερη φορά. Καλά, το πληρώναμε τότε, το πληρώνουμε και τώρα. Ναι, ναι. Ωραίο εδώ. Ωραίο αυτό. Αρέσει. Τα αγάπησες. Είναι κάποιου... Ναι. Ναι. Να πάμε λίγο στη Sega τώρα, για παράδειγμα. Sega. Κάποτε κλάψαμε... Ότι, ναι, κλάψαμε ότι η Sega σχεδόν φαλήρισε. Εντάξει, και λέγαμε ότι έφταιγε η πειρατεία. Τώρα θα λέμε έφταιγε το Game Pass. Κοίτα, και η Sony είχε πειρατεία, αλλά... Ναι, αλλά... Περίμενε. Πούλαγε οι κονσόλες της Sony. Πόσες εταιρείες κλείσανε ναι. που υποστηρίζανε το PlayStation. Γιατί η Sony συνέχισε να πουλάει το προϊόν της, το μηχάνημα. Ναι, η Sony είχε συμφωνία με μασονία. Εκεί πέτυχε, εκεί πέτυχε η Sony. Ναι. Γιατί δεν πουλάγε βιντεοπαιχνίδια. Η Sega βασιζόταν στα βιντεοπαιχνίδια για να βγάλει. Ναι. Εντάξει, ειδικά το Dreamcast έμπαινε και μέσα σε κάθε κονσόλα που πουλάγε. Κάθε Dreamcast έμπαινε να βγάλει τα έξοδα του αγοράζοντας δύο. Πώς το είχαμε πει τότε. Το έχω ψιλοξεχάσει, πάει και πολύ καιρό. Ότι για να έβγαζε ουσιαστικά τα έξοδα, κάθε Ιάπωνας ή κάθε κάτοχος Dreamcast θα έπρεπε να έχει αγοράσει και ένα δεύτερο. Ναι. Για να μην μπει Sega μέσα. Ναι. Μετά έδωσε ο Μαν όλα, ο chairman τη Sega of Japan, έδωσε όλη την περιουσία για να μην χαθεί τελείως η Sega το 2002-2001. Ναι. Όταν έχεις συνηθίσει ας πούμε να πληρώνεις 13 ευρώ και λες άμα το πάρω και τσάμπα ας πούμε να το κατεβάσω από το ίντερνετ, να το χακάρω που τώρα πια κάποτε έλεγες ότι θα βάλω τσιπάκι, θα χαλάσω κάπως το μηχάνημα και την εγγύηση. Τι μπορεί να χάσει τώρα και... πια, ακόμα παλιά, και το τσιπάρισμα είναι digital. Έτσι που θα περάσεις κάποιο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξεις το μηχάνημα που θα το ξεκλειδώσει. Εντάξει, να απλά εκεί τρως, έχεις άλλους κινδύνους που τους είχες και στο 360 και στο PS3 να φας ban το account. Γιατί πάει βάση στη μητρική μέχρι τώρα. Να σου πω, κάποιοι δεν θα λυπηθούν να μην έχουν online. Ναι, εγώ ας πούμε είμαι ατσιβμεντάκιας και έχω το account μου, είναι η δόξα μου. Εγώ ας πούμε δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Να το χάσω. Ξέρεις τι άλλο με ενοχλεί με κάποια digital. Που βλέπεις ρε παιδί μου το digital να έχει αρχική τιμή ένα παιχνίδι που θα βγει τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν σου λέω τώρα για εξωτερικό, σου λέω για Ελλάδα. Ναι. Να δείχνει ότι έχει 50 ευρώ στο store και να έχει 45 ευρώ στο μαγαζί το... Ναι, 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 ναι. Που έχει
Έχει είναι κάποια παραγωγή. Παράδοξο, ναι, δηλαδή έχουν λιώσει πλαστικό για να φτιάξουν τη θήκη. Έχουν εκτυπώσει. Έχουν φτιάξει ένα CD ασχέτως αν το CD κοστίζει 10 λεπτά. Κάποιοι εργάστηκαν γι' αυτό. Έχουν δώσει έχει γίνει διανομή. Να. Από εταιρείες και αντιπρόσωπους retail στην Ελλάδα και έχουν μπει και τα καταστήματα που πρέπει και το κατάστημα να πάρει κάτι από αυτούς τους επαγγελματίες. Πώς γίνεται να μου είναι πιο φτηνό το physical από το digital? Εγώ αν θα έπαιρνα digital, γιατί αν θα ήμουν, δεν θα πω έξυπνος άνθρωπος, αν θα ήμουν ένας άνθρωπος που σέβεται την νοημοσύνη μου, την νοημοσύνη του συγγνώμη, θα έπαιρνα digital αν είχε το παιχνίδι 20 ευρώ. Οπότε δεν θα δώσω 45, θα δώσω 20 για digital. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν σου λέω να βγει ένα παιχνίδι πάρα πολύ συχνά. Γιατί βλέπεις τα Gold Edition έχουν 80 ευρώ στο release, έτσι. Υπάρχουν βέβαια και προσφορές στα digital που θα σου πει στα 10 ευρώ ή στα 15 που το άλλο μπορεί να κάνει 30. Όχι, θα συμβεί και αυτό. Αλλά το πιο συχνό είναι αυτό που λες. Ότι τα digital είναι πιο ακριβά από τα physical. Αυτό λίγο με ξενερώνει. Είναι παράλογο γιατί υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες. Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε το δηλαδή. Πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν για να φτάσει αυτό να το πάρετε, ας πούμε, αυτό από ένα μαγαζί. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι πίσω από αυτό. Και όμως το βλέπεις φτηνότερο από το digital. Δεν το καταλαβαίνω. Συμφωνώ όμως ότι πολλές φορές, δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι στη δουλειά, ας πούμε, ένα συνάδελφος έχει πάρει PS5, πήρε το digital. Και. Ρε Μάρκο. Γιατί ρε φίλε, δεν θέλεις να έχεις φύσκα. Όχι, μου λέει, τα έχω πουλήσει όλα τα PS4, PS3, Games, PS2, δεν έχω τίποτα. Γιατί αυτό είναι ξέρεις, PlayStation, ξεκίνησε με Sega, την Game Boy για τα. Είναι PlayStation μόνο, αλλά μου λέει, όχι, μου λέει, θέλω μόνο digital. Θέλω να είναι συλλογή μου digital. Λέει, γουστάρω να βλέπω digital, μου λέει ο Μάρκος. Εντάξει, το δέχομαι, ρε φίλε. Εντάξει, εμένα μπορεί να μου φαίνεται. Ναι. Ότι φίλε, ξεχνάς αυτό εδώ. Πέτα το κάτω, από πάντα, ας πούμε, έπαιρνε αυτό, το έπαιζε και μετά το πέταγε. Λέει, το έπαιξα, αυτό ήθελα. Ήθελα το δεκάωρο, ξέρω εγώ, τρίωρο, πόσο ήταν κάποτε τα παιχνίδια. Μα να σου πω κάτι. Τέλος. Πέρα από αυτό το κομμάτι, το αναθίξουμε για ένα άλλο κομμάτι, ότι όσο υπάρχει το physical, θα υπάρχουν, παιδιά, και ανταλλαγές μεταξύ μας. Ναι. Τα μαγαζιά θα πουλάνε μεταχειρισμένα παιχνίδια. Γενικά. Νομίζω ότι κανείς ποτέ δεν βρέθηκε αδικημένος αγοράζοντας ένα used game 10 ευρώ είτε από μαγαζί είτε από αγγελία είτε απλά να ανταλλάξεις με τον κολλητό σου παιχνίδια. Στο digital πώς θα το κάνεις αυτό? Ή να το δανείσεις. Να το δανείσεις ρε φίλε, ναι, δηλαδή μου είχες δώσει εμένα το Horizon Zero Dawn δανεικό και είχα πάθει σοκ. Δεν ψινόμουν όμως να το αγοράσω, θυμάσαι, μου το έδωσες, το έπαιξα και τα αγόρασα. Σε ένα digital θα μου κάνει. Θα μου το στείλει με cloud. Δηλαδή, είναι πολλά τα ωφέλη του physical. Δεν ξέρω πόσο θα σταθούμε ακόμα εκεί. Αλλά ένας φίλος γνωστός είχε πει ότι η Nintendo είναι η μοναδική που θα παραμείνει στο physical. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα με το Switch σου δίνει ακόμα λέει την κασετούλα. Ούτε καν σε CD μορφή. Δηλαδή, καλά, και αυτό έχει ξεφτυλιστεί. Δηλαδή, όταν άκουγα για Nintendo Switch ότι αγαπάει τους συλλέξεις κτλ., νόμιζα ότι όλα τα Switch έχουν manual. Αλλά το Switch το ανοίγεις και αντικρίνεις αυτό εδώ πάλι. Ναι, εντάξει. Σου κάτι. Σου λέει και καλά ότι η Nintendo όταν και σου λέει και Sony... 60-70 ευρώ γιατί γουστάρω. Ναι. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Επειδή έχουμε ζήσει τα πράγματα από την αρχή όταν μπήκαν στα σπίτια μας τέλη 80, αρχές 90 και πολύ γουστάρω. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος και εσύ και όσοι είμαι συνομήλικοι 35-45 ζήσανε πολύ την είσοδο στα σπίτια των video games. Δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι θα έρθει κάτι πολύ διαφορετικό μετά από, δεν σου λέω τώρα, έτσι, μπορεί να έρθει σε 10, σε 20 χρόνια. Καλονεχούμενο, έτσι, και εγώ να σου φέρω ένα παράδειγμα, το Wii της Nintendo. Το πήρα πρώτη εβδομάδα και είχα ξενερώσει. Έχουμε πει για τη διαφορετικότητα. Ναι, και θυμάμαι χειρισμό. Ήταν και από τα πρώτα, γιατί δεν είχα πάει το 360 ακόμα με το Wii. Ναι. Που είχε το store, να αγοράζεις κάρτες Microsoft Points και να βάζεις για να πάρεις σκατουλάκια stories. Δηλαδή μας έβαλε και το Wii λίγο στο online τότε το σύστημα. Εγώ θα στο πω λίγο διαφορετικά, εγώ θα στο πω στην πειρατεία. Εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν το έχω χακάρει, αλλά έχει γίνει χαμός. Εγώ όπως έχω πει πολλές φορές, γενικά δεν διάλεγα Nintendo. Έτσι, γιατί ήταν ο περιορισμός, θα πάρω ή αυτό ή αυτό. Πάντα η Nintendo ερχόταν δεύτερη στα γούστα μου.
Έτσι. Και εμένα από κάποια χρόνια. Ναι. Από κάποια χρόνια, ναι. Οπότε εγώ όταν πήρα το Wii, αντί να μπω σε μια διαδικασία, γιατί είχαν περάσει τα χρόνια του Wii, το Wii το πήρα αφού είχε φύγει από την αγορά κάποια χρόνια, το χάκαρα. Εντάξει, ναι. Και του βάλα τα παιχνίδια σε σκληρό δίσκο. Κάνει emulation station, καλό, ωραίο για ρετρό. Ναι, 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 ναι. Αλλά ας πάμε μόνο στα παιχνίδια του ίδιου του μηχανήματος, έτσι. Okay. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το γουστάρω που είναι ψηφιακά στο δίσκο, έτσι. Ναι. Κάτι εντάξει, ανάλογο... είναι emulation κάπως. Ναι. Αλλά τώρα όχι για τα... Αυτό ναι, λες για τα δικά του παιχνίδια. Τα δικά του okay, τα παιχνίδια okay. Σε σκληρό δίσκο, ναι, 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 ναι. Αντί να βάζεις τα δισκάκια και να μπω στη διαδικασία να αγοράσω κτλ. Ναι. Δεν είναι άσχημο το ανοίγω το μηχάνημα, πηγαίνω στο μενού, βλέπω τα εξώφυλλα και μη σου πω το κάνει το χακαρισμένο πολύ καλύτερα από ό,τι τα κάνουν οι γνήσιες εταιρείες που σου βάζει ένα τετραγωνάκι, ας πούμε, εκείνο σου έχει και γυρνάει και το εξώφυλλο κιόλας και ναι, μπορείς να διαβάζεις και το πίσω. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν με χαλάει που είναι digital πειρατικό μεν, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Όπως σου είπα. Καλό είναι κι αυτό, αλλά χάνεται, δηλαδή... Ώρες-ώρες ξεχνάω ότι έχω Wii. Μπορεί να σου χαλάσει ο δίσκος. Καλά, ναι, εντάξει. ναι, ναι, okay. Δεν έχεις συλλογή. Στην πειρατεία είσαι μια χαρά γιατί λες θα τα ξανακατεβάσω. Αν τα ξαναβρεις βέβαια, γιατί ξαναβρεις, εκεί γιατί... έχουμε το κυνήγι ναι, και τα λοιπά. Ναι, κυνηγάνε και εκεί με την Nintendo στο... πάνω απ' όλα. Ναι, πρώτη. Όταν όμως το έχεις πληρώσει εσύ το... Πάμε πάλι στο Afterburner, εντάξει. Λύσαμε αυτό το πράγμα. Σέγγα. Το έχω εγώ πληρώσει, το έχω κατεβάσει, το έχω στο δίσκο μου και ξαφνικά μου βαράει Ring of Death. Δεν με νοιάζει. Ναι. Ξαναγοράζω καινούριο εγώ Xbox και πάω να το κατεβάσω και δεν υπάρχει πουθενά. Το είχα κατεβάσει, υπήρχε, πούντο. Γίνονται κάτι τέτοια bugs. Ναι. Πούντο. Ναι. Και εγώ έχω πάθει κάτι με ένα που μου είχε δώσει ένας γνωστός, μου είχε χαρίσει το Skyrim, δεν ήθελε να το παίξει, σε digital, ουσιαστικά εντάξει, δεν είπα ότι έχω δύο digital γιατί δεν ήταν δικό μου, μου το έδωσε, δεν τον ένοιαζε, είχα παίξει τότε το Skyrim σε digital και μετά όταν πήγα τώρα εδώ στο Xbox το One, ήταν σε 360 να το κατεβάσω γιατί υπήρχε στο account μου αυτό, δεν με αφήνει να κατέβει. Ενώ είναι backwards compatible. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να το δεχτεί και να το παίξει σε emulation του 360. Δεν μου το βρίσκει. Οπότε χάθηκε αυτό το digital. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Τι ξέρεις τι τώρα. Το μέλλον βασικά δεν είναι μέλλον. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι το cloud gaming. Όλα δηλαδή σε ένα server και θα παίζεις όπως ήδη είναι για αυτά που θέλει να κάνει Microsoft. Εντάξει. Δηλαδή ούτε καν digitalization, θα υπάρχει μόνο streaming services από server. Να εξηγήσουμε λίγο το streaming. Το Google είναι... Stadia. Ναι, που υποτίθεται ότι θα υπάρχουν κάποιοι υπολογιστές που θα τρέχουν το παιχνίδι, θα συνδέεσαι εσύ με ένα κινητό ή με τη δικιά του συσκευή, το χειριστήριο ας πούμε, και θα παίζεις το παιχνίδι απομακρυσμένα μέσω ίντερνετ από το μηχάνημα που θα βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία. Τι πρόβλημα θα υπάρξει εδώ, κοίτα, ο περιορισμός στο ίντερνετ. Ναι, ήδη υπάρχει πρόβλημα με το... πώς το λένε, με τις ταχύτητες. Εντάξει, αυτό πες ότι στις χώρες που αυτό θα προμοταριστεί και θα δουλέψει καλά θα είναι σε χώρες που έχουν εξωφρενικές ταχύτητες σχετικά με τις δικές αλλά... μας. Θα μου πεις οι άλλοι τι είναι στο πηγάδι κατούρισαν. Οκ, αλλά νομίζω ότι τις μεγάλες εταιρείες απασχολούν και οι μεγάλες τους αγορές. Δηλαδή την Ελλάδα πάντα ας πούμε π.χ. την είχαν κλασμένη. Καλά, ναι. Εδώ σκέψου Microsoft μετέφερα σε πέρσι το μενού του Xbox One. Εντάξει, η Microsoft το έκανε και από παλιά. Και αυτό πώς της ήρθε πάλι καλά. Δηλαδή η Microsoft είχε και μεταφρασμένα μάνια από εποχή PS1 και τα λοιπά. Το Xbox ας πούμε δεν το έκανε. Το έκανε και η Nintendo με τον GameCube. Αλλά θέλω να πω ότι το μέλλον του gaming φαντάζει λίγο περίεργο. Κοίτα, για αρχή σίγουρα είναι το digital. Αλλά εγώ πιστεύω ότι... Το digital ότι... τρέχει. Ναι, το ζούμε τώρα. Ότι θα επιστρέψει. Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα συμφέροντα στη μέση. Ναι, δεν αντιλαμβάνω. Έτσι όπως ξεκινάει, ναι. Συμφέρει τον αγοραστή. Δεν συμφέρει το... Ναι. Εντάξει, θα μου πεις κιόλας ότι όταν ο άλλος δεν θα μπει στη διαδικασία να φτιάξει το δισκάκι, κερδίζει λεφτά όταν θα το βάλει κατευθείαν έναν κώδικα. Σίγουρα κάποιοι όμως θα χάσουν τις δουλειές τους. Ναι. Δηλαδή θα υπάρξει ένα. Θα υπάρχει αντίδραση. Πάντα από την αντίδραση γίνεται. Όπως και με τον κορονοϊό, ας πούμε,
το καλοκαίρι μια χαρά εξαφανίστηκε ο κορονοϊός, επειδή είχαν συμφέροντα τα τουριστικά. Εντάξει, ναι. Εκεί είχαν να μιλήσουν, οι άλλοι δεν μιλήσαν, οπότε όλα καλά. Ναι, 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 κάτι παρόμοιο θα γίνει και εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιοι θα εναντιωθούν και κάπως θα αλλάξει. Πάντως αυτή η εναντίωση τότε που θυμάσαι ότι λέγανε ότι μετά το 360 για το PS3 δεν θα υπάρχουν πια physical, ο κόσμος τότε αντέδρασε και και όλες και συγκεκριμένα στο φόρουμ του Insomnia, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε έτσι ένα να μαζέψεις τις υπογραφές από worldwide φάση και είχα βάλει και εγώ, δηλαδή θέλω να πω ότι οι εταιρείες μπορεί να υπάρχουν πολλοί νέοι gamers που αυτό δεν τους πέναγε, δεν τους άγγιζε καθόλου να γίνουν μόνο digital, γιατί δεν είχαν επαφή με τα physical, αλλά πιστεύω ότι επειδή και εμείς τους πληρώνουμε, φίλε, τόσα χρόνια μας ακούσανε και γι' αυτό ακόμα έστω βγαίνει το crackdown χωρίς το Minecraft. Εγώ πιστεύω ότι ίσως στο μέλλον να ξαναεπιστρέψουν αυτά, ίσως να ξαναγίνει λίγο... Μακάρι, δεν ξέρω, μου φαντάζει λίγο περίεργο κάποια στιγμή να μην μπορώ καν να αγοράσω κάτι τέτοιο. Ναι, υπάρχει μια γενική συζήτηση τελευταία ότι όλα τα βιντεοπαιχνίδια θα ανέβει η τιμή. Λόγω κόστος, ότι και καλά... Καλά. Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και οπότε πράγματα στο PlayStation 5 ας πούμε τώρα βγαίνουν και στα 80 ευρώ. Καλά, η κανονική τιμή που πριν ήταν 60-20 ευρώ επάνω. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Όταν θα γίνει αναγκαιότητα να το πουλάνε πιο ακριβά, πρέπει κάτι να δώσουν κιόλας. Ναι, δεν σκέψεις να φτάσεις 100 ευρώ το παιχνίδι. Να πουλάς αέρα 100 ευρώ, ο άλλος δεν θα τα αγοράσει. Όμως, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσελκύσεις πάλι. Αν ο άλλος θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, φίλε, που το περιμένει 2-3 χρόνια ή πήρε PS5 για να παίξει, ας πούμε, το Horizon, το Forbidden West, όπως λέγεται, και εγώ ίσως αυτός να είναι ο λόγος θα πάρω PS5. Φίλε, αν δεν υπάρχει σε φύση, τι θα κάνω. Θα γουστάρω να το παίξω δηλαδή. Θα αναγκαστούμε. Όπως και με το εμβόλιο του κορονοϊού. Σου λέει δεν είναι υποχρεωτικό και μας κάνανε υποχρεωτικό. Αλλά ναι. Οπότε, θα το κάνεις για να... Για να συνεχίσω τη ζωή μου, θα αναγκαστώ να κάνω αυτό που λέτε. Έτσι και με το gaming, δηλαδή, αν θα θέλω να συνεχίσω να παίξω τα παιχνίδια που γουστάρω, κάποια στιγμή θα δεχτώ να τα παίρνω digital. Ναι, αλλά... Εγώ δεν θέλω. Σε όλα τα πράγματα, ναι, σε όλα τα πράγματα υπάρχει και η μόδα και η αλλαγή της μόδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γουστάρουμε όλοι το digital π.χ. Ναι. Εντάξει, ξαφνικά αυτό μπορεί να παλιώσει. Να μην ενδιαφέρεται και γενικά να αρχίσει να πεθαίνει το gaming. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στα φόρτε του. Έτσι, και ξαφνικά να μην ασχολείται. Μπορεί ξαφνικά έτσι να τη βαρέσει όπως γίνανε οι καμπάνες στα παντελόνια ξαφνικά από το πουθενά της μόδας και φοράγαν όλη η καμπάνα. Ξέρεις που ήταν του 70. Έτσι μπορεί ξαφνικά όλοι να το γυρίσουν στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, στις πλατείες. Εντάξει, αυτά έχουν πάψει να υπάρχουν πια γενικά λόγω τώρα του gaming, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί ξαφνικά να γυρίσει γιατί όλα γυρνάνε. Είναι ένα κύκλο στη ζωή. Εντάξει, είναι λίγο, μας φαίνεται λίγο μακριά αυτό, αλλά εντάξει. Δεν είπαμε θα γίνει αύριο μέσα σε 5 χρόνια. Εσύ έχεις digital παιχνίδια. Έχω. Πόσα. Έχω. Κοίτα, καμιά δεκαετία πρέπει προδότη. Να είναι μόνο αυτά που δεν μπορούσα να βρω σε φυσική μορφή. Έτσι. PS4 έχεις, ας πούμε. Ναι, σε PS4. Α, το κουβαράκι, το Unraveled Story. Α, ναι. Το κουβαράκι που μου έλεγες. Ναι, το Unraveled. Ωραίο αυτό. Αλλά αυτό υπάρχει και σε... Αυγήλικα φύσικα. Ναι. Απλά εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε. Το κατέβασα εγώ και μετά βγήκε και το πήρα και στο Xbox. Α, μια περίπτωση που θυμήθηκα που είχε βγει μόνο digital και μετά ο κόσμος τους έκραξε, γιατί θυμάμαι ότι τους έκραξε και το κυκλοφορήσαν, το Sonic Mania. Α, είχε βγει μόνο digital. Ναι. Και πολλοί δεν είχαν, παιδιά, ίντερνετ. Θυμάμαι δηλαδή να διαβάζω και να λένε ότι είχαν παράπονα, ας πούμε, η εταιρεία. Ναι. Που έλεγε ότι δεν έχουμε ίντερνετ όλοι. Βγάλε το σε physical, παιδιά, να παίξουμε το Sonic Mania. Και μετά βγήκε το συλλεκτική και το Plus, ας πούμε. Ναι. Και υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, υποθέτω. Απλά τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό. Βέβαια, να αναφέρουμε κιόλας και τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται λίγο την κατάσταση. Π.χ. Limited Run. Ναι. Που λες ότι ξέρεις κάτι. Πάμε αλλού, εγώ δεν έχω κάτι να αναφέρουμε και αυτό. Ναι, δηλαδή, λες ότι ξέρεις κάτι, αυτό το παιχνίδι, π.χ. το Puzzle Dragoon. Η Sega αποφασίζει ότι θα το κάνω μόνο digital, που δεν είναι, ούτε καν Sega είναι. Ναι, εντάξει, ναι. Μια άλλη εταιρεία ναι. πήρε τα δικαιώματα από τη Sega, ναι. το έφτιαξε
και αναφέρει στα γράμματα, ξέρω εγώ, δύο ονόματα τη Sega που βοήθησαν λίγο. Ναι, ναι, και καλά. Εντάξει, έτσι, να δύο άτομα τη Sega. Να υπάρχει λίγο από Sega. Ναι, και ναι, σου λέει, ναι. Προπλήρωσε το τώρα 180-200 ευρώ, πόσο ανάλογα τώρα τη limited run είναι αυτό. Ναι. Και σε 8-10 μήνες θα το σου πάρεις και θα είναι περιορισμένα αντίτυπα και γι' αυτό στο κοπανάω σε τιμή. Κοίτα, κάποια limited run που τα έχω δει, δηλαδή ας πούμε το Doom που έβγαλε πρόσφατα, εντάξει. Καλό. Μαλάκα, είχε μέσα τώρα κάποια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η Collector's Edition. Δηλαδή και τη Streets of Rage την 4, τη Limited Run που είχα δει για Switch. Εντάξει, τη γούσταρα. Και νομίζω είχε βγει για PS4 ή όχι. Δεν ξέρω, βγήκε και. Νομίζω κάτι είχε βγει. Ναι. Εγώ είδα σε, από την ίδια τη Sega μετά βγήκε. Δηλαδή ναι, είπε στην αρχή να το κάνω digital. Ναι, ναι. Πιάνει η Limited Run και μέχρι να κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε η ίδια η Sega σε δισκάκι. Game Pass, ένα ευρώ το παίξαμε στη Sovereign Tour. Ναι. Τερμάτισαμε τη γυναίκα μου σε διπλό τότε και νομίζω έχουμε κάνει και επεισόδιο. Ναι, έχουμε μιλήσει για αυτό. Γενικά εντάξει. Κοίταξε τώρα στην ερώτηση στο τίτλο του επεισοδίου Physical ή Digital. Είμαι στο γούστο του καθενός. Να κλείσουμε δηλαδή το επεισόδιο και να πούμε ότι σε αυτούς που ήταν από μικροί και μαζεύανε και έχουν ακόμα συλλογές από τότε, έστω είτε είναι 5 τίτλοι είτε είναι 500 τίτλοι, σε αυτούς το digital δεν λέει κάτι. Okay, ναι, μπορεί να πάρουν κάποια παιχνίδια σε προσφορά σε κανένα store, αλλά ποντάρουν εδώ. Επίσης υπάρχουν κι άλλοι που ποτέ δεν το είχαν δει σαν συλλεκτικό κομμάτι το gaming. Καλά, και παίρνανε, πουλάγανε, χαρίζανε. Σαν used, δηλαδή κάνανε μια ανακύκλωση και δεν είχαν συλλογή. Αυτούς πάλι θα τους αρέσει το digital. Ναι, ναι. Και υπάρχει και άλλη ομάδα, δηλαδή στο ίδιο είναι πάλι, που θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια βιβλιοθήκη. Γιατί να τη γεμίσω με τα βιντεοπαιχνίδια μου. Σωστό, αυτό λέει η γυναίκα μου. Ναι. Μια βιβλιοθήκη πίσω μόνο με video games του Νίκου. Γιατί. Και έχει δίκιο. Τι να τα κάνω και γιατί να τα έχω. Ναι. Έχω την κονσόλα μου, η κονσόλα μου έχει όλα τα παιχνίδια μέσα και είμαι καλυμμένο. Εντάξει, θέλω λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις σας. Εδώ κάναμε έτσι κάποιες δικές μας. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά θα γίνει και το επεισόδιο μεγαλύτερο. Οπότε το κάπως είπαμε λίγο τα πιο βασικά να βγει έτσι πιο σύντομο. Θέλουμε τις δικές σας απαντήσεις, να δούμε τι πάνω προτιμάτε. Πάνω απ' όλα αυτό ήταν. Τι προτιμάτε. Όπως συζητήσαμε εμείς, έχετε συζητήσει κι εσείς και συζητήστε ταυτόχρονα κι εσείς. Ναι, ναι. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας σχόλια, παιδιά από κάτω. Και θα τα διαβάσει, όλα τα διαβάζω. Εννοείται. Εννοείται. Σκυλή. Έτσι, όλα τα διαβάζουμε και θέλουμε να δούμε τα σχόλιά σας. Αυτά. Ναι, εντάξει, είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε για κανένα άλλο επεισόδιο. Βασικά έχω και στο μυαλό μου μια ιδέα και με έναν άλλο, με έναν τρίτο. Τρίτο άτομο σε κουβέντα, δεν θα πούμε περισσότερα. Θα το δούμε αυτό για μελλοντικά με τον Γιάννη και με έναν φίλο. Κοίταξε και ανάλογα τα σχόλια μπορούμε να κάνουμε δεύτερο μέρος αυτό πάνω σε αυτά που σχολιάστηκαν που δεν είχαμε αναφέρει καν. Αν και κάποια στιγμή έχουμε πει να μιλήσουμε λίγο για την πειρατεία με PS1 και Saturn και Gamos, τότε το είχαμε πει αυτό. Στο Saturn. Εντάξει, θα φτιάξουμε για να κάνουμε όλο την αρχή. Λοιπόν, σιγά σιγά. Οπότε. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Ήταν ένα vlog το σημερινό. Δεν είναι κουβεντούλα. Ναι, μια κουβεντούλα ήρεμη. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από εμάς. Νίκος και Γιάννης. Περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe σας αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Και το share είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά στα επεισόδια για να μαθαίνει παραπάνω ο κόσμος στο κανάλι. Κάτι το οποίο το είδα έμπρακτα από επεισόδιο με τον Κώστα το Χατζηλία που το έκανε share σε ομάδες και στο προφίλ του και έγινε χαμός το room tour του. Έτσι, μπήκανε 300 σχεδόν συνδρομητές μέσα σε. Τρεις εβδομάδες. Βασικά οι πρώτοι 200 μπήκαν σε λιγότερα. Ναι, μπήκαν σε δύο μέρες, τρεις, μπήκαν 200 συνδρομητές. Πολύ σημαντικό το share για το κανάλι και για εμένα. Θα τα πούμε σύντομα και έρχεται μεγάλο επεισόδιο που είναι Museum Tour. Museum Tour. Παιδιά, οι περισσότεροι ξέρετε που θα είναι, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέγαμε. Γεια!